Καθαρίζουμε το περιβάλλον. Γιατί είναι το σπίτι μας. Hooligans! Αυτοί είναι οι hooligans της καθαριότητας και επεμβαίνουν όπου υπάρχουν πεταμένα σκουπίδια. Πρόκειται για την ομάδα The Cleaning Guns, η οποία δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και αποτελεί μια πρωτοβουλία του Παναγιώτη Μοσχίδη, ενός νεαρού με περιβαλλοντικές ανησυχίες, ο οποίος αμέσως μόλις τελείωσε το σχολείο του, αποφάσισε ότι θα καθαρίσει το πάρκο της γειτονιάς του. Πήρα μια μέρα γάντια και σακούλα το καλοκαίρι και ήρθα σε αυτό το πάρκο που είμαστε εδώ πέρα για πρώτη φορά, στο το οποίο καθάρισα. Μετά το δημοσίευσα στα social media, τα προσωπικά μου, και έτσι ξεκίνησε σιγά σιγά να με ακολουθεί και άλλος κόσμος, η οικογένειά μου, οι φίλοι μου, τους οποίους ευχαριστώ πάρα πολύ εννοείται, και τον καθένα που έρχεται και βοηθάει. Οι Cleaning Guns έχουν διοργανώσει περισσότερες από 30 δράσεις μέχρι σήμερα και έχουν μαζέψει πάνω από 50.000 λίτρα σκουπιδιών. Έχουμε κάνει μέχρι σήμερα τουλάχιστον 30 δράσεις οργανωμένες και με περισσότερα άτομα και με λιγότερα άτομα, και τα αποτελέσματα είναι υπερβολικά πολλά. Δηλαδή σε σκουπίδια είναι πάνω από 50.000 λίτρα και εννοείται πολλά ογκώδη, όπως καναπέ είχαμε βρει, προφυλακτήρα, αυτοκινήτου, καρέκλες, τα πάντα, ό,τι μπορείτε φανταστείτε. Στην ομάδα συμμετέχουν άτομα νεαρής ηλικίας, η πλειοψηφία των οποίων είναι κάτω των 18 ετών. Δεν είμαστε συγκεκριμένα άτομα, αλλά είναι ανοιχτή ο καθένας. Κάθε εβδομάδα μπορεί να αλλάζουν τα άτομα, η ηλικιακή ομάδα των ατόμων. Το εντυπωσιακό είναι ότι απαρτίζεται κυρίως από νέα άτομα, τα οποία έχουν την ίδια ενόχληση προς όλη την κατάσταση που βλέπουν. Το μικρότερο μέλος της ομάδας μας είναι 12 χρονών. Και πολλές φορές βλέπουμε ακόμη και μαμάδες, παιδιά, που τα παιδάκια τους με το ζόρι να είναι 4-5, που έρχονται να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια, και είναι πολύ εντυπωσιακό. Οι Cleaning Guns ενημερώνουν τους εθελοντές και τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τις δράσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και απευθύνουν κάλεσμα σε κάθε πολίτη με ευαισθησία προς το περιβάλλον.